Ο ρωσικό στόλο τη Μαύρη Θάλασσα αντιμετωπίζει μία νέα απειλή. Πληροφορίε για μία νέα ουκρανική τορπίλη εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο. Αναπτύχθηκε από την ουκρανική ομάδα Brave 1, μία εξειδικευμένη ομάδα για την ανάπτυξη όπλων με βάση τι συνθήκε και τη φύση του πολέμου στην Ουκρανία. Η νέα τορπίλη είναι περισσότερο ένα τύπο περιπλανόμενου πυρομαχικού. Η τορπίλη ονομάζεται Ετολοκά και θα μπορούσε να αποδειχθεί μία τορπίλη με συγκριτική ευελιξία. Η ευελιξία τη οφείλεται σε προωθητήρε που είναι τοποθετημένοι στο άκρο κάθε οριζόντιου σταθεροποιητή. Αυτοί οι προωθητήρε χρησιμοποιούνται τόσο για την προώση όσο και για την κατεύθυνσή τη. Η νέα Ουκρανική τορπίλη έχει σωληνοειδέ σώμα, μεγάλη καρίνα και του ίδιοι αναφερθέντε οριζόντιου σταθεροποιητέ. Το Τολόκα διαθέτει στο επικοινωνία σε εξοπλισμένο με κάμερα αυτό ο ιστό είναι που μπορεί να μην επιτρέπει στην τροπήλη να βυθιστεί, αλλά να επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποια είναι η ταχύτητα και η εμβέλεια τη νέα τορπίλη. Τέτοιου είδου όπλα είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τον εχθρό, κυρίω λόγω του γεγονότο ότι βρίσκονται τόσο πάνω από την επιφάνεια του νερού όσο και υποβρύχια. Το εκρηκτικό είναι τοποθετημένο σε εκείνο το σημείο τη τορπίλη που βρίσκεται κάτω από το νερό. Αυτό σημαίνει ότι όταν συγκρουστεί με εχθρικό σκάφο, η πιθανότητα να βυθιστεί είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτή η τορπίλη θα έχει μια νέα έκδοση μήκου 4 μέτρων και εμβέλεια 1200 χιλιόμετρων. Το Brave 1 είναι στην πραγματικότητα μια πρωτοβουλία τη κυβέρνηση τη Ουκρανία. Η ιδέα των ανθρώπων πίσω από το έργο είναι να προωθήσει καινοτόμε λύσει και προτάσει για νέε τεχνολογίε όπλων που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον Ουκρανικό στρατό. Ο καθένα μπορεί να δώσει την ιδέα του κάνοντα εγγραφή και αποστολή τη πρότασή του μέσω τη ιστοσελίδα τη πρωτοβουλία. Ωστόσο, το γεγονό είναι ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί εκρηκτικά που μπορούν επίση να πυροδοτηθούν υποβρύχια. Τέτοιο εκρηκτικό είναι το P8, το οποίο είναι επίση βρετανικό. Η χρήση αυτού του εκρηκτικού έγινε γνωστή πέρσι, όταν οι ρωσικέ ενόπλε δυνάμει κατάφεραν να καταρρύψουν ένα ντρόουν καμικάζι. Αφού το εξέτασαν, οι Ρώσοι προσδιορίσαν την παρουσία P8. Το P8 είναι μια εξέλιξη της Erming Energetics UK LTD. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.